τελούμε αυτόν τον λογαριασμό σήμερα, εδώ στις καφάνες, στον αναπτυξιακό οργανισμό της Περιφέρειας Τεράς Ελλάδος. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, για την κατανόηση που δείξατε στην δυσκολία να βρούμε μια ημερομηνία ταιριαστεί για όλους μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ ευγενικό μέρος σας και του κ. Περιφερειάρχη και του κ. Διευθύνου Συμβούλου. Θέλω να σας μεταφέρω τις ευχές και των σεβασμιωτά των Μητροπολιτών της Θεράς Ελλάδος, του Αγίου Καλωστίας της Κύρου, κ. Σεραφή, Χαρκίδος της Θείας Συμβολίων Σποράδων, κ. Χρυσοστόμου, Θηβών και Λεβαδίας, κ. Γεωργίου, Οκίδος, κ. Θεοκτήσου και Καρπενησίου, κ. Γεωργίου, με τους οποίους συναποτελούμε την οικογένεια των Ιεραρχών της Θεράς Ελλάδος, της οποίας επίλεκτο μέλος και πρόεδρος είναι ο ίδιος ο Μακαριώτης Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάτης Ελλάδος, κύριος Ιερόνυμος, ο οποίος είναι το καύχημα της Θεράς Ελλάδος και απάσης της Ελλάδος. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, γιατί είναι και περίοδος ψιλοπερίεργη και μπορεί να παρεξηγηθούμε. Θέλω να πω όμως ότι ό,τι έχω δηλώσει μέχρι τώρα, από το 2019 μέχρι και σήμερα, όλα έχουν επιβεβαιωθεί και δεν έχω πέσει καθόλου έξω ως τώρα. Εύχομαι να μην πέσω τους επόμενους λίγους μήνες που μένουν μέχρι τις 31 Αυγούστου 2023, η οποία είναι η deadline. Είναι η καταληκτική γραμμή. Μετά από 1η Σεπτεμβρίου, ούτε τα θαύματα πια. Το επισημαίνω αυτό για να το έχετε υπόψη σας. Μετά από 1η Σεπτεμβρίου δεν πιάνει ούτε τα θαύματα. Γι' αυτό μέχρι 31 Αυγούστου υπάρχει ευκαιρία. Ελπίζω να αξιοποιηθεί υπό όλων των υπηρεσιών. Άλλωστε η εβδομάδα που θα ξημερώσει θα σας δώσει πολλά ενάσματα και πολλά διδάγματα. Με τα τεράγια ευθεότητας, ευχαριστούμε πολύ θερμά που ευλογήσατε εδώ τον όμορφο χώρο μας και μέσα από αυτήν την νέα μας προσπάθεια. Κυρία Βουλευτή, κύριε Δήμαρχη, κύριε Αντιπεριφερειάρχη και κυρία Αντιπεριφερειάρχες, κύριε Πρόεδρε των Μελτηρίων, κύριε Δήμαρχε και εκπρόσωπε του συμμετόχου μας της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, κύριε εκπρόσωπε του Συνδέσμου Βιομηχανικών Θεσσαλίας Τεράς Ελλάδας, κύριε Πρόεδρε του Τεχνικού μας Επιμελητηρίου, Διευθυντά της Διαχειριστικής, Διευθυντά του Περιφερειακού, του Ταμείου Έχουν πολλά ταμεία, το Ταμείο Ανάκαμψης, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, ο Διευθύνων Σύμβουλος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και εγώ προσωπικά σας καλωσορίζουμε και τη σημερινή ημέρα, αλλά και συνολικά στην Σκαπάνη. Η Σκαπάνη είναι μια προσπάθεια που αναπτύξαμε, με πολύ όρεξη και με πολύ ανοιχτή διάθεση, με διαπαραταξιακή συγκρότηση από ερετούς και μη, με ένα στόχο που ακούγεται τεχνοκρατικός, αλλά έχει πολύ βάθος και πολύ ουσία. Να αποτελέσει το όχημα μέσα από το οποίο θα ξεδιπλωθεί ένα πολύ μεγάλο αναπτυξιακό έργο σε επίπεδο μελετών, σε επίπεδο ευρωπαϊκών προγραμμάτων, σε επίπεδο μια σειρά από δράσεις, έργα και πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν στο όραμα, στα όνειρα, στις πρωτοβουλίες και των μετόχων της Περιφέρειας Τεράς Ελλάδας, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, αλλά και όλων των, ας μου επιτραφεί η έκφραση, κοινωνικών μετόχων, των Δήμων, των Μελτηρίων, των Φορέων του Τόπου, ούτως ώστε όλοι αυτοί οι σκοποί να επισπευστούν και να έρθουν σε πέρας με αποτελεσματικότητα. Δεν φέρει Σκαπάνη τον αυτοπροσδιορισμό του πολιτικού οργάνου, γιατί δεν είναι και ούτε θα έπρεπε να είναι. Είναι όμως ένα πολύ ισχυρό, σύγχρονο και αναπτυξιακό εκτελεστικό όργανο, το οποίο με μια, συγχωρήστε μου την αυτοαναφορική, δεν αφορά το πρόσωπό μου, αλλά αφορά το σύνολο της διοίκησης, έκφραση, ερευνήσαμε ως Περιφερειακό Συμβούλιο και ως Συμβούλιο της Πέδρας, στελεχωθεί πραγματικά με τους καλύτερους, σε επίπεδο Διοικητικού Συμβούλιο και σε επίπεδο διοικητικών στελεχών, τόσο ώστε πραγματικά να μπορέσει να εκτελέσει αυτούς τους σκοπούς. Κλείνω μόνο με μια φράση που είναι χρήσιμο να θυμόμαστε. Η Σκαπάνη, εκτός από την ανάγνωσή της σεβασμιότατε ως εργαλείο έργων, αλλά και αρχαιολογική σκαπάνη, το μας,
είναι και ένα αρνητικό λεξό από τα ακρότατα της περιφερειάς μας. Η Σκύρος, η κέντρα της Βρετανίας, η Αρτοπτίνα της Φωκίδας, το πράσινο της Βιωτίας, η Αμυγδαλιά του Καβοντόρου, το νέο μοναστήρι του Δομοκού. Σκαπάνη λοιπόν, και ευχόμαστε πραγματικά, έχοντας ήδη ξεκινήσει τις εργασίες της, το επόμενο διάστημα να ξεδιπλωθεί με τη στήριξη όλων σας και να αποτελέσει πραγματικά αυτό για το οποίο δημιουργήθηκε ένα σύγχρονο αναπτυξιακό εργαλείο. Ήδη είμαστε, συμμετέχουμε στο Ράλι Ακρόπολης, ο Δημαρχός του που γνωρίζει το συνεργασμό μας προς τούτο, στο Λίδερ της Νότιας Σέρβιας και σε μια σειρά από, αναπτυξιακές μελέτες διάρκεια και δράσεις Δήμων Αλεχατσίγες της περιφέρειας. Και χαρά μας θα είναι όλο και περισσότερα, όλο και καλύτερα. Μένω λοιπόν σε αυτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλους για την παρουσία σας και εύχομαι καλή μας αρχή. Τις ευχαριστίες που είστε όλοι εδώ, που μας θυμάται με την παρουσία σας, όλες και όλους. Τις προσφωνήσεις έκανε ο κ. Περιφερειάρχης, δεν χρειάζεται να τον ελεγχώ. Ευχαριστούμε πολύ, σεβασμιότατε, για την τιμή που μας κάνατε. Μου έκλειψε ο κ. Περιφερειάρχης ότι τα ακρονίμια αυτά που είπε τα είχα έτοιμα να τα πω, γιατί στο προηγούμενο σε σκύρο δεν το είπες. Με αυτή την έννοια. Τώρα η Σκαπάνη. Σκαπάνη είναι ένα εργαλείο. Η σύλληψη και η ιδέα ήταν του κ. Περιφερειάρχη μας με τον ιδρυτικό νόμο το 2020. Εμείς κάναμε τα πρώτα μας βήματα. Εμείς, εννοώ ο πρόεδρος, εγώ, οι συνεργάτες μας, το διοικητικό μας συμβούλιο. Έχουμε αποκτήσει τώρα ένα ευρύ πλέγμα συνεργατών ώστε να παράξουμε όλες αυτές τις καλές υπηρεσίες στην περιφέρεια Αστέρας Ελλάδας, στους Δήμους, είτε άμεσα, στο ΣΟΤΑ, γενικότερα υποστηρικτικές, επιστημονικές, συμβουλευτικές, τεχνικές υπηρεσίες, υποστήριξη σε όσους έχουν την ανάγκη μας, αλλά και έμεσα σε μια σειρά projects, δράσεων, ενεργειών, οι οποίες διακτηνίζονται σε όλη την περιφέρεια της Ελλάδος και όπως ανέφερε δύο projects ο κ. Περιφερειάρχης που είναι το Ράλι Ακρόπολης, θα συνεργαστούμε με τον Δήμο, τον κ. Δήμαρχο που είναι μαζί μας και μας τιμά, ευχαριστούμε πολύ, και επίσης στο Leader και μια σειρά άλλων δράσεων στην Βόρεια Εύβοια και βέβαια που είναι πολύ σημαντικό στην ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας και σε άλλα μεγάλα projects τα οποία αφορούν έμεσα το ΣΟΤΑ αλλά άμεσα την κοινωνία στην περιφέρειά μας. Ένα μήνυμα ακρηγορώ, νομίζω ότι πρόσθεσα αυτά που είπε ο κύριος Σπανός, ο Φάνης. Νομίζω και είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε την δομή και την υποδομή ώστε να παράξουμε όλες αυτές τις υπηρεσίες που βοηθούν την αναπτυξιακή πολιτική της περιφέρειας Αστέρας Ελλάδος και γενικότερα τις αυτοδιοικητικές αρμοδιότητες στον ΟΤΑ. Να σας ευχαριστήσω και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα να ευχαριστήσω καταρχήν και τον Περιφερειάρχη και τα παιδιά και τον κύριο Πρωτοβουλευτή για το Γιάννη τον Μπαρτζιώκα και όλους. Γιατί για εμάς τους μικρούς Δήμους η Σκαπάνη είναι ένα χρηστικό εργαλείο και ουσιαστικό εργαλείο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε δουλειές. Οι υπηρεσίες δυστυχώς δεν κάνουν την πολιτική, το λέω όπως είναι. Οι Δήμοι μας έχουν ξεγυμνωθεί στην κυριολεξία από τεχνική υποστήριξη. Εγώ έχω ένα Δήμο 1 εκατομμύριο στρέμματα και έχω μία διευθύντρια και έναν υπάλληλο καινούριο. Και το κράτος δεν προστατεύει την όποια τέλος πάντων μετακίνηση των υπαλλήλων. Για μένα λοιπόν σας ευχαριστώ. Ήδη έχουμε ξεκινήσει συνεργασία με την Σκαπάνη ουσιαστικά και σε ό,τι αφορά και την ανάπτυξη, αλλά και την ουσιαστική συμμετοχή και πρακτική της καθημερινότητας στο Δήμο. Και πιστεύω ότι ίσως και οι επιστημονικοί συνεργάτες της Σκαπάνης, πέρα από το Διοικητικό Συμβούλιο, να αποτελέσουν και μια δεξαμενή επιστημόνων που θα μπορέσουν να βοηθήσουν γενικότερα μέσα από εμάς και την περιφέρεια και όλους. Να είσαι καλά, ευχαριστώ, καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Είμαι σίγουρος ότι είναι ουσιαστικό το έργο, γιατί δεν έχει και την ουσιαστική νοοτροπία που κυριαρχεί, που δυστυχώς μας τρώει τα σωτικά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να είσαι καλά.